τον συγκοινωνιολόγο τον κύριο Νότη Παρασκευόπουλο, που μάλιστα τώρα έχει προωθεί και άλλα πράγματα. Θα τα συζητήσουμε και αυτά. Αυτός ήταν ο αρχικός σκοπός, κύριε Παρασκευόπουλο, που θέλησα να μιλήσουμε μαζί. Μας ακούνε τώρα άνθρωποι που είναι εγκλωβισμένοι στην κίνηση και δεν ξέρουν και εκείνοι πώς μπορούν να βρουν λύσεις στο όλο πρόβλημα. Τι κάνετε, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, καλημέρα. Αλλά, θα ήθελα, έκανα χθες μία αναφορά. Και επειδή βάρινε πολύ το κλίμα με αυτό το σεισμό, έκανα μία αναφορά για τον Δακτύλιο στην Αθήνα, που σαν χθες, 2 Νοεμβρίου του 1982, καθιερώθηκε αυτό που λέμε ο Δακτύλιος. Και είπα, όταν λέμε Δακτύλιος, εννοούμε ένα σχήμα που έχει και κάποιες εγκοπές, κάπου δεν είναι και ακριβώς στρογγυλός, και λέω ότι υπάρχει και ένα παρασκήνιο πίσω από αυτό. Αλλά θέλω εσείς να το πείτε το παρασκήνιο. Ήρθε η ώρα να αποκαλύψουμε το... Ήρθε η ώρα να αποκαλύψουμε γιατί πήρε αυτό το σχήμα ο Δακτύλιος. Ήσασταν στην ομάδα που σχεδίασε το Δακτύλιο. Ακριβώς, προσέξτε. Το Δακτύλιο σχεδιάστηκε το 1982 και εφαρμόστηκε. Γιατί τότε υπήρχαν πολύ ψηλά επίπεδα μόλις της ατμόσφαιρας και ήταν ένα προσωρινό μέτρο για 6 μήνες, μάλιστα εγώ είχα τονίσει στην Επιτροπή ότι εάν παραταθεί το μέτρο πάνω από τους 6 μήνες, πάρα πολλοί αναγνωρίζοντας ότι θα είναι κάτι που θα μείνει, θα πάρουν και ένα δεύτερο αυτοκίνητο, δηλαδή αν έχουν ζυγό θα πάρουν και ένα μονό, και το μονό που θα πάρουν θα είναι κανένα σαραβαλάκι το οποίο θα μολύνει την ατμόσφαιρα, οπότε θα είναι δώρο άδωρο. Παρ' όλα αυτά έκλεισε 42 χρόνια ο Δακτύλιος, 42 και προχωράει. Λοιπόν, μια ιστορία έτσι λίγο για να ευθυμίσουν αυτοί που μας ακούνε όσο γίνεται. Στις 3 Ιουνίου του 82 ήμουνα στο αρχηγείο της Τροχέας στην Αγίου Κωνσταντίνου, ως απεσταλμένος του, ήμουνα σύμβουλος του Υπουργού Μεταφορών. Μου είχε στείλει ο αγαπητός φίλος Ήρης Βαλιράκης, που ήταν τότε υφυπουργός, μου είχε στείλει σαν εκπρόσωπο του Υπουργείου για τη δημιουργία του Δακτυλίου. Εκεί λοιπόν είπα ότι επειδή οι δρόμοι στην περιοχή Ζωγράφου και η Ούλοφ Πάλμη, η Γιώργου Παπανδρέου δεν έχουν ολοκληρωθεί ώστε κυκλοφοριακά να αντέξουν μεγάλους φόρτους, να κάνουμε το Δακτύλιο αντί να είναι στρογγυλός, να έχει αυτή την αγκοπούλα που ξέρουμε εδώ και 40 χρόνια, Μιχαλακοπούλου Σπύρου Μερκούρη, που είναι δρόμοι οι οποίοι έχουν μεγάλη κυκλοφοριακή ικανότητα, και είχα την ιδιοτέλεια ότι εγώ έμενα δίπλα Σπύρου Μερκούρη, είμαι παγκρατιώτης. Οπότε είπα, εντάξει, παιδιά, για 6 μήνες είναι προσωρινό, είναι το δικό δίκτυο, το άλλο δεν αντέχει, ας το κάνουμε. Και το κάναμε και έμεινα όλα αυτά τα χρόνια να μ' ακούν οι φίλοι παγκρατιώτες. Αυτό λοιπόν είναι το παρασκήνιο, αλλά έχω και άλλο παρασκήνιο. Το παρασκήνιο είναι για να μείνετε εσείς εκτός Δακτυλίου. Ναι, ήμουν στα όρια. Ναι, λοιπόν, αφού το εξομολογούμε. Είχε μια ιδιοτέλεια, την είχε η απόφαση. Ακούστε και κάτι άλλο χαριτωμένο. Όταν τέλειωσε η σύσκεψη, ήταν 2 μετά τα μεσάνυχτα, κατέβηκα κάτω στην Αγία Κωνσταντίνου να πάρω είχε ένα μικρό τον Μπιάνκι τότε, 28 χρονών. Μου είχαν πάρει τις πινακίδες. Ανεβαίνω τώρα στο διοικητή της Τροχέας και του λέω, σας παρακαλώ. Α, την επόμενη μέρα το πρωί είχαμε ραντεβού να γεννηθεί ο γιος μου. Δηλαδή είχαμε κλείσει με τον μεευτήρα ραντεβού να πάμε με το γιο μου. Πάω πάνω λοιπόν, του λέω, σας παρακαλώ, δώσε μου τις πινακίδες, γιατί αύριο το πρωί πρέπει να πάω τη γυναίκα μου στο μεευτήριο. Έχουμε το ευχάριστο. Και τι μου είπε? Λέει, κύριε Παρασκευόπουλε, αποκλείεται. Έχω ρητή εντολή από τον κύριο Υπουργό. Ήταν τότε ο Σκουλαρίκης, Υπουργός Δημοσίας Τάξης. Πάρτε τα κλειδιά του δικού μου αυτοκίνητου. Και του απάντησα, δεν θα πάρω τα κλειδιά του δικού σου αυτοκίνητου. Με χαροποιεί πάρα πολύ να τηρούνται οι νόμοι και μακάρι στην Ελλάδα αυτό που κάνετε εσείς τώρα να γινόταν πάντα. Ποτέ όμως. Ποτέ. Τελικά μας πήγε στο μεευτήριο μια φίλη της γυναίκας μου. Λοιπόν, αυτά είναι η ιστορία για το Δακτύλιο. Αυτό είναι ολόκληρο βιβλίο για το Δακτύλιο, το παρασκήνιο. Από το πώς καταλήξαμε στο σχήμα για να μείνετε εσείς εκτός, μέχρι το ότι πήρανε τις πινακίδες του ανθρώπου που σχεδίασε το Δακτύλιο. Ακριβώς. Και δεν τις δώσανε πίσω. Να σας πω κάτι όμως τώρα. Ο Δακτύλιος 40 τόσα χρόνια μετά. Έχει εξοφλήσει. Δεν χρειάζεται πλέον ο Δακτύλιος. Λοιπόν, να σας πω ποια λύση προτείνω εγώ με μια εμπειρία πολλών χρόνων, κοντά στα 40 χρόνια και παραπάνω. Κοιτάξτε, το οδικό δίκτυο είναι δεδομένο. Δηλαδή δεν μπορούμε να γκρεμίσουμε σειρές πολυκατοικιών, να κάνουμε φαρδιούς δρόμους, να γίνουμε σαν το Χιούστον.
εντάξει, δηλαδή πόλεις που έχουν αρτηρίες τεράστιες, ναι. Δεν γίνεται. Άρα πρέπει να διαχειριστούμε αυτό που έχουμε. Και με ρεαλιστικό τρόπο, γιατί από φούμαρα και προτάσεις ανεφάρμοστες έχουμε χορτάσει. Ναι. Η πρόταση που έχω λοιπόν την ονομάζω πόλη δύο ταχυτήτων. Δηλαδή, σήμερα στα μέσα μαζικής μεταφοράς κινούνται αυτοί που δεν έχουν γιο ταχύ για να πάνε με το γιο ταχύ τους. Εργαζόμενοι, τον Ατάλλο, δηλαδή ελάχιστοι κάτοικοι γιο ταχύ θα αφήσουν την άνεση του γιο ταχύ τους να οδηγούν στο δρόμο, να ακούνε το Sky, να πίνουν τον καφέ τους κτλ. Για να μπουν να στριμωχτούν σε ένα λεωφορείο, εφόσον έχουν γιο ταχύ, έτσι. Παρά τις βελτιώσεις που έχει κάνει ο ΑΣΑ με την τηλεματική και αυτά. Άρα ο στόχος είναι, πρέπει να δημιουργήσουμε τέτοιες συνθήκες που εγώ που έχω γιο ταχύ να προτιμάω να πάω με το λεωφορείο και ας ταλαιπωρηθώ. Λοιπόν, για να γίνει αυτό, προσέξτε, αυτό δεν γίνεται με ευχολόγια και καμπάνια. Να βγούμε και να λέμε αφήστε το αυτοκίνητο για το καλό της πόλης κτλ. Γίνεται μόνο όταν διαπιστώσω ότι με τα λεωφορεία. Μπορώ να εξυπηρετηθώ. Μπορώ να πάω πιο γρήγορα. Βέβαια. Μπορώ να πάω πιο γρήγορα. Μόνο τότε πολλοί θα αφήσουν το γιο ταχύ τους. Πώς γίνεται αυτό, πρακτικά, έτσι. Πάμε σε πρακτικές λύσεις. Λοιπόν, υπάρχουν οι περίφημοι λεωφορειόδρομοι. Όλοι ξέρουμε ότι δεν αστυνομεύονται. Ναι, απλώς ναι. Έχουν ξεθωριάσει και οι κίτρινες γραμμές κάτω. Έχουν περάσει το χρονοτούλα από τις ιστορίες. Αν λοιπόν είχαμε επεκτείνει και είχαμε ένα αρκετά εκτεταμένο δίκτυο. Το οποίο να αστυνομεύεται όμως. Το οποίο να αστυνομεύεται χοντρά, χοντρά, θα είχαμε την εξής κατάσταση. Και αν παράλληλα κυνηγούσαμε την παράνομη στάθμευση στο κέντρο και τις πόλεις και στις περιφερειακές περιπτώσεις. Τότε εγώ που έχω το γιο ταχύ μου έχω δύο επιλογές. Ή θα πάω πιο γρήγορα ή θα πάω πιο άνετα. Ναι. Ή θα πάω πιο φτηνά ή θα μου κοστίσει κάτι. Κατάλαβα. Οπότε το τίμημα θα ήταν να πήγαινες αργά με το αυτοκίνητό σου και να γλίτωνες χρόνο με το λεωφορείο. Ο δακτύλιος φεύγει. Και εγώ αν θέλω μπαίνω στο αυτοκίνητό μου, κάνω διπλάσιο χρόνο να φτάσω από ό,τι αν πάω με το λεωφορείο. Ναι, ναι. Άρα στρέφεται ο κόσμος. Στρέφεται ο κόσμος. Να σας πω κάτι, επειδή δεν έχω και χρόνο, αλλά θα ήθελα οπωσδήποτε να κάνουμε μία αναφορά στην καινούργια σας δραστηριότητα, που είναι μια εφαρμογή που, επειδή είχαμε και το σεισμό νωρίτερα δηλαδή, μπορεί να βοηθήσει κόσμο να επικοινωνεί. Ωραία. Πιο γρήγορα με τις αρχές. Πάμε κατευθείαν εκεί. Είναι μια εφαρμογή την οποία την ονομάζουμε Safe in Greece, ασφαλή στην Ελλάδα, την οποία την ξεκινήσαμε κυρίως για τα τροχαία ατυχήματα, αλλά τελικά επεκτάθηκε πάρα πολύ. Ναι. Είναι μια εφαρμογή η οποία ελπίζουμε ότι θα γίνει σε συνεργασία με την κυβέρνηση, γιατί μόνο μαζί με την κυβέρνηση μπορεί να γίνει. Ναι, ναι, ναι. Γιατί αν δεν συνεργαστεί το ΕΚΑΒ και η αστυνομία. Δεν έχει μετανόημα. Λοιπόν, αυτή η εφαρμογή έχει 5 κουμπιά, αυτά που λέμε panic buttons. Τα δύο πρώτα είναι το 100 και το 166. Δηλαδή, πατάς το κουμπί αστυνομία. Ναι, ναι, ναι. Καλεί το τηλέφωνο στο 100 και την ίδια ώρα ο τηλεφωνητής στο κέντρο του 100. Λαμβάνει το σήμα. Όχι, λέμε, σηκώνει το τηλέφωνο και την ίδια ώρα βλέπει στην οθόνη τη θέση που είσαι ακριβώς, ώστε να στείλει γρήγορα το περιπολικό ή το ΕΚΑΒ να στείλει το ασθενοφόρο, με αποτέλεσμα να φτάνει η βοήθεια πολύ πιο γρήγορα, που είναι κάτι που ο Πρωθυπουργός έχει υποσχεθεί, που θα μειώσει τον χρόνο κτλ. Αυτά είναι λοιπόν τα δύο κουμπιά με τηλεφωνική κλίση. Και έχουμε και τρία κουμπιά πάρα πολύ σημαντικά, τα οποία είναι χωρίς τηλεφωνική κλίση. Το ένα είναι ενδοοικογενειακή βία. Δηλαδή, υπάρχουν όμως κάποιες εφαρμογές, υπάρχουν για όλα αυτά, δεν υπάρχουν? Υπάρχει μια εφαρμογή την ενδοοικογενειακή βία που έχει κάνει η κυβέρνηση, η οποία έχει άλλο ρόλο. Ναι. Πρέπει η γυναίκα να έχει καταγγείλει το σύζυγο. Το δικό μας, είσαι γείτονας. Ξέρεις ότι δίπλα μια γυναίκα υποφέρει, με πατάς το κουμπί και η αστυνομία, χωρίς να μιλήσεις, ξέρει ότι εκεί πρέπει να πάμε γρήγορα για αυτό το λόγο. Δεύτερο σημαντικό κουμπί είναι το bullying, η βία στα γήπεδα, η βία στα σχολεία. Είσαι σε ένα σημείο και βλέπεις ότι ένα παιδί το χτυπάνε ή ένα φουκαρά φύλαθλο τον έχουν πιάσει. Λοιπόν, δεν τολμάς να τηλεφωνήσεις. Αλλά μπορείς έτσι να ειδοποιήσεις για να ενημερώσεις. Γιατί αν τηλεφωνείς θα σε δουν να μιλάς, πατάς το κουμπάκι αυτό και η αστυνομία ξέρει ότι σε αυτό το σημείο, αυτή τη στιγμή, ο κύριος Τάδε, γιατί είναι επώνυμη η συμμετοχή σου, μας ειδοποιεί ότι γίνεται. Και το τελευταίο είναι διαρρήκτης.
Κατάλαβα. Να σας πω κάτι, για να μην μπερδευτεί κάποιος ακροατής, αυτό είναι στο σχεδιασμό αυτή τη στιγμή. Μην ψάξει κάποιο να το βρει, δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα. Όχι, δεν υπάρχει. Είστε σε συζητήσεις, να δούμε πώς θα. Είμαστε σε συζητήσεις. Ελπίζουμε να καταλήξουμε και σε 2-3 μήνες. Επειδή. Πάμε στο σεισμό τώρα. Όχι στο σεισμό, όχι στο σεισμό. Θέλω μία τελευταία ερώτηση, γιατί πρέπει να κλείσουμε, δεν έχω χρόνο. Στέλνει ο Άγγελος. Αν δεν μιλήσει ο Παρασκευόπουλος για τη Βασιλίσσης Όλγας, ποιος? Λοιπόν, Βασιλίσσης Όλγας. Με μία πρόταση όμως, σας παρακαλώ, είμαι εκτός χρόνου. Λοιπόν, εάν έχουν ληφθεί μέτρα για την κυκλοφοριακή διευθέτηση και τις κινήσεις των οχημάτων με το κλείσιμο της Όλγας, τότε δεν έχω καμία αντίρρηση. Δεν το γνωρίζω. Υποθέτω ότι έχει γίνει. Η ενοποίηση αρχαιολογικού χώρου είναι παλιό project της Μελίνας Μερκούρη, είναι όμορφο κτλ. Δεν ξέρω ούτε το κόστος του, ούτε αν έχει γίνει κυκλοφοριακή μελέτη. Δεν το γνωρίζω. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παρασκευόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο συγκοινωνιολόγος, ο κύριος Νότης Παρασκευόπουλος.